Σας ακολουθώ αρκετό καιρό και έχω βεβαιωθεί για την αξιόλογη προσπάθειά σας που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μου. Με ποιο τρόπο μπορώ να σας υποστηρίξω? Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Για να μας υποστήριξετε μπορείτε να σαρώσετε την εικόνα που βλέπετε τώρα με το κινητό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Αλλιώς γράψτε τη διεύθυνση που φαίνεται τώρα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η ομάδα του αντιφώνου σας υπόσχεται ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τη θεολογική παρέα των Δημήτρη Ουλή, Δημήτρη Αρκάδα, Βασίλη Αδραχτά και Δημήτρη Μπεκριδάκη, μια θεολογική παρέα που, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος, έγινε παρέα μέσα στη δεκαετία του 90, θεολογική παρέα, δηλαδή στη βάση μιας θεολογικής συζήτησης, και βγάλατε τα πρώτα σας έργα, δηλαδή αναπτύξατε το ένα λόγο δημόσιο στις αρχές του 2000-2001 με τα κάποια βιβλία που τα είπαμε την προηγούμενη φορά, και τώρα συνεχίζουμε την κουβέντα. Στο πρώτο μέρος συζητήσαμε με αφορμή κυρίως το ένα από αυτά τα τρία βιβλία που βγάλαν, το Λόγο Σκληρό, που ήταν το βιβλίο του Δημήτρη Αρκάδα και του Δημήτρη Μπεκριδάκη. Μιλήσαμε για την αιχμή του βιβλίου αυτού, που ήταν η κριτική μιας εθνοκεντρικής θεολογίας, όπως ήταν εκείνα τα χρόνια, ας το πούμε, ο επίσημος λόγος της Εκκλησίας από τον Χριστόδουλο, αλλά ταυτόχρονα επισημάνατε ότι παράλληλες αιχμές, δευτερεύουσες τότε, από άποψη επικαιρότητας, αλλά εξίσου ουσιαστικές, ήταν η κριτική στη νέα πνευματικότητα, στη μεταμοντέρνα, ας το πούμε, προσέγγιση των πραγμάτων, και η κριτική στην μοντέρνα προσέγγιση των πραγμάτων, που ήταν ο ατομισμός, μια θεολογία του ατόμου, ας πούμε, μια θεολογία των δικαιωμάτων. Αυτά είπαμε σε γενικές γραμμές, με πολλά λόγια βέβαια. Και τώρα θα ήθελα, κάνοντας ένα βήμα, ίσως Δημήτρη, περνώντας αφορμή μάλλον από το δικό σου το βιβλίο του τότε, δηλαδή τον Έρωτα και η Νεοπλατωνίνη, μάλλον να μας πεις εσύ ποιο είναι το θέμα. Ναι, το θέμα, καταρχάς να πω ότι είναι ένα βιβλίο πρωτόλιο, δηλαδή σήμερα θα το έγραφα εντελώς διαφορετικά. Καλά. Κοίτα, είναι ένα βιβλίο το οποίο αναμετράται, να το πω έτσι, με το πρόβλημα των λεγόμενων προγαμιαίων σχέσεων. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο σύγγραμμα, κάποια μελέτη σχετικά με αυτό το πρόβλημα των προγαμιαίων σχέσεων. Και προσπάθησα μέσα από βιβλικές, πατερικές, λειτουργικές πηγές να αρθρώσω, γι' αυτό και είπα ότι είναι πρωτόλιο, να αρθρώσω με έναν τρόπο αδέξιο, ελλειπτικό. Σήμερα βλέπω τις ελλείψεις, βλέπω τα δυνατά του σημεία δηλαδή και τα αδύνατα σημεία του βιβλίου. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα να αρθρώσω μια θεολογία των προγαμιαίων σχέσεων. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν συζητήθηκε. Δεν συζητήθηκε. Γιατί άραγε. Και δεν νομίζω ότι, ναι, δεν νομίζω ότι έγινε αυτό ακριβώς τυχαία. Το βιβλίο, ναι, αυτό έχει μια πρακτική ποιμαντική πλευρά στην οποία στέκεσαι τώρα. Ναι. Και είναι πολύ, και έχει και μια θεολογική πλευρά που ακουμπάει στη γενικότερη θεολογική συζήτηση. Η μία πλευρά, η ποιμαντική, δεν ξέρω να κάνω λάθος που τη λέω έτσι. Πες μου. Δηλαδή τι γίνεται με τις προγαμιαίες σχέσεις χοντρικά. Είναι ήδη τότε ριζοσπαστική σε σχέση με ό,τι λέμε τώρα. Γιατί η όποια κατανόηση υπάρχει απέναντι στον έρωτα αυτή τη στιγμή είναι κατ' οικονομία. Δηλαδή, εντάξει, ας μην τα πιέζουμε τα παιδιά. Ας τα κάποια στιγμή θα παντρευτούν, ας πούμε. Ενώ εσύ αναδεικνύεις το μυστήριο της σχέσης, θα μπορούσαμε να πούμε το μυστήριο του γάμου, αλλά στην πραγματικότητα είναι το μυστήριο της ανδρόγυνης σχέσης. Ναι, πρώτα απ' όλα προσπαθώ να δείξω ότι... Και λες ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την τελετή, με το λατρευτικό κομμάτι, και την ώρα που το λες αυτό,
ταυτόχρονα λες, ναι, αλλά έχει και το λατρευτικό κομμάτι την αξία του. Φυσικά, δεν πετάμε τίποτα. Κοίταξε να δεις, πολύ σχηματικά θα μπορούσαμε να πω ότι το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη, να το πω έτσι. Το πρώτο μέρος, τα πρώτα 6-7 κεφάλαια νομίζω, είναι μια προσπάθεια να δείξω πόσο λάθος τίθεται το πρόβλημα. Σε βιβλία που καταπιάνονται με αυτό το ζήτημα. Ακροθυγώς βέβαια, συστηματικά, αλλά ακροθυγώς, σε θεολογικά βιβλία. Δηλαδή θα τολμούσα να πω ότι το πρώτο μέρος είναι επιστημολογικό, μεθοδολογικό. Προσπαθεί να δείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο τίθεται το πρόβλημα είναι λάθος και εφόσον τίθεται λάθος δεν μπορεί να δώσει και σωστές απαντήσεις. Και ποιο είναι το λάθος? Είναι πολλά. Καταρχάς δεν υπάρχει, σε διάφορα κείμενα, επαναλαμβάνω, που παρεπιπτόντως ασχολούνται, είδαν ασχολούνται με αυτό το θέμα, γιατί οι συστηματικές μελέτες δεν υπήρχαν. Γίνεται μια προσπάθεια, βλέπει κανείς συμπιλήματα από κείμενα ασκητικά, πατερικά, χωρίς να τίθεται το μείζον θέμα ότι το ίδιο το πρόβλημα των προγαμιαίων σχέσεων είναι ένα νεωτερικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, στο Μεσαίωνα, δεν υπάρχει στο Βυζάντιο. Το είδος των σχέσεων, των ανδρόγυνων, ας πούμε, σχέσεων, τα είδη, μάλλον να το πω έτσι, οι τύποι συζυγίας, να το πω έτσι, ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, είναι πολύ καθορισμένοι. Δηλαδή υπάρχει η σχέση του γάμου, υπάρχει πορνεία, υπάρχει παλακία, όπως λέμε, αλλά με την έννοια των προγαμιαίων σχέσεων, δηλαδή μόνιμων ή ημιμόνιμων, εν πάση περιπτώσει, δεσμών, που έχουν μια διάρκεια, που έχουν μια ψυχική επένδυση, μια συναισθηματική επένδυση, αλλά ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει, δεν έχουν πάρει μορφή. Αυτό το πράγμα είναι ένα νεωτερικό πρόβλημα, ένα νεωτερικό φαινόμενο, μια νεωτερική μορφή συζυγίας. Ήδη αυτό λοιπόν, αν το αγνοήσεις, σε πάει εντελώς αλλού. Ψάχνεις δηλαδή εντελώς λανθασμένα. Προσπάθησα λοιπόν να βάλω καταρχάς το πρόβλημα στις σωστές του βάσεις, σε μια βάση πιο ρεαλιστική, σύγχρονη, να δείξω ότι ουσιαστικά επικαλούνται διάφοροι έτσι που έχουν ασχοληθεί, επαναλαμβάνω, ακροθυγώς με το θέμα, ασχολούνται με αυτό το πρόβλημα χωρίς ουσιαστικά να καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα, με όσα θεολογικά διαβάσματα είχα εκείνη την περίοδο, προσπάθησα να αρθρώσω μια θεολογία, ας πούμε, ερωτική, να το πω έτσι, μια σαρκική, σωματική επαφή. Σωματική, ναι. Ναι, ναι. Η οποία δεν έχει την αξίωση φυσικά να λύσει το πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει να το πάει λίγο παραπέρα. Να πω επίσης και να κλείσω με αυτό ότι επειδή εκείνη την περίοδο και για μια δεκαετία ήμουνα πολύ ενεργά μέλος στην ενορία μου στο Νέο Ηράκλειο, θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο έχει και ένα στοιχείο οργής μέσα. Γιατί εντάξει, τα πράγματα που βλέπεις, που έβλεπα, ας πούμε, και που σε επίπεδο, ποια οικονομία, τέλος πάντων, έβλεπες πράγματα δηλαδή... Ναι, έβλεπες πράγματα δηλαδή σκανδαλωδώς, ποια θεολογία του προσώπου, 50 χρόνια πίσω από τη θεολογία του προσώπου, 50, πίσω ακόμα και από τον Τρεμπέλα, ας πούμε, δηλαδή πράγματα απίστευτα. Μια σκλήρινση δηλαδή, ένας φόβος απέναντι στο σώμα, στη σωματικότητα γενικότερα του ανθρώπου, εξού και ο τίτλος Νεοπλατωνίνη. Προς Θεού, μην παρεξηγηθώ, δεν έχω τίποτα με τον Νεοπλατωνισμό. Είμαστε όλοι νεοπλατωνικοί υπό μια έννοια. Αλλά η Νεοπλατωνίνη ως αυτός ο φόβος, ας πούμε, απέναντι στη σάρκα, στη σωματικότητα, ας πούμε, και με όλη την πολυπλοκότητα της σωματικότητας του ανθρώπου. Μιλούσες λοιπόν για το μυστήριο, ας το πούμε έτσι, της ανδρόγυνης σχέσης, και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγες το μυστήριο βρίσκεται στη σχέση. Μου θυμίζει λίγο του Σέρα, που είναι κάπως το μυστήριο του άνδρα και της γυναίκας. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι... Ναι, ναι. Υπάρχει όμως και μια εσχατολογική προοπτική, για την οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Okay. Ωραία. Αυτό τώρα όμως που το σκιαγράφεις ως προς το αντικείμενό του, αν πιάσουμε τη θεολογία του, μας πάει στη γενικότερη συζήτηση που κάναμε και πριν, στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας, που έχει να κάνει με τη γενικότερη θεολογία εκείνης της περίοδου. Εκεί τότε μιλήσαμε για τη θεραπευτική θεολογία και πώς την αντιμετωπίσατε, και τώρα μιλάμε για το πρόσωπο. Είναι ακριβώς αυτό που και εννοείται, ανυπομονώ να ακούσω και τις γνώμες των άλλων φίλων. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, από πού ξεκινάμε να διαβάζουμε
ένα κείμενο, μια θεολογία. Όλοι διαβάσαμε τη θεολογία του προσώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος νοήμων, θεολόγος, λίγο ενημερωμένος που δεν τη διάβασε. Από πού όμως πραγματικά αρχίζουμε και μελετάμε μια θεολογία? Από εκεί που δεν μας δίνει απαντήσεις. Από εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα του Ρικέρ, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, ας πούμε, η θεολογία του προσώπου στο επίπεδο των προγαμιαίων σχέσεων, ας πούμε, σε ένα επίπεδο την είδα απελευθερωτική, σου δίνει εργαλεία, αλλά λίγο την αντιμετώπισα, να με συγχωρέσεις για τον αστεϊσμό, ότι σου δίνει με το ένα, στο παίρνει με το άλλο. Για πες το. Κάπως έτσι. Δηλαδή είναι σαν έναν μαγαζάτορα ο οποίος ανοίγει και κρεμάει μια πινακίδα στο μαγαζί του και λέει ανοίξαμε για να σας πούμε ότι κλείνουμε. Κάπως έτσι. Έχει διαστάσεις απελευθερωτικές. Μπορείς δηλαδή να τραβήξεις από τη θεολογία του προσώπου στοιχεία έτσι, σωματικότητας, ενότητας του ανθρώπου, του ανθρώπου σχέσεις. Αλλά σε αφήνει εκεί, δηλαδή δεν έχει να σε πάει κάπου πρακτικά να σου πει, ας πούμε, ορίστε, στο πρόβλημα, ας πούμε, δύο νέων παιδιών. Εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, τονίζεις πολύ κάτι που εκκλησιαστικός είναι αυτονόητο, ότι οι δύο εντάσσονται στην κοινότητα και γενικώς εντάσσονται σε όλο τον κόσμο. Μετά, ναι. Αυτό το άνοιγμα. Μιλάς για ένα άνοιγμα. Ναι, αυτό το άνοιγμα, αλλά από την άλλη μεριά όλα. Δεν το λέει, ας πούμε. Το λέει, αλλά από την άλλη μεριά όλα τα ζόρια που τραβάει ένα σημερινό ζευγάρι. Τα ζόρια. Δηλαδή, το πρόβλημα μου εμένα με τη θεολογία του προσώπου, στο κομμάτι το ερωτικό. Είναι πολύ ρομαντική. Είναι ότι αφήνει ακριβώς την καταραμένη. Την αφήνει, ενώ επικαλείται τη σωματικότητα. Έτσι. Δεν ασχολείται καθόλου με τα πάθη αυτή τη σωματικότητα, τα ζόρια αυτή τη σωματικότητα. Ειδικά ενταγμένα μέσα στη σχέση. Τα ζόρια που τραβάει σήμερα ένα ζευγάρι, σήμερα και τότε, αλλά και σήμερα, προσπαθώντας να ζήσει τον έρωτά του. Δηλαδή, πόσος έρωτας χωράει μέσα σε μια μικροαστική συνθήκη δύο νέων ανθρώπων, έτσι, 800 ευρώ ο καθένας στην καλύτερη. Αυτό το απαντάει η θεολογία του προσώπου. Αυτό μπορώ να βρω μέσα σε αυτή τη θεολογία κάτι να ακουμπήσω. Είναι πολύ ιδεαλιστική. Είναι ένας αφηρημένος ιδεαλισμός. Είναι μια πολύ αφηρημένη ανθρωπολογία που εμένα προσωπικά με άφησε. Δεν θέλω να την κακίσω, έτσι, αναγνωρίζω την αξία της. Λες τα όρια της, ας πούμε. Ναι, αλλά βλέπουμε και πρέπει να δούμε τα όρια της. Πρέπει να δούμε το σημείο που έχει πρόβλημα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν ήταν. Με πήγε ως ένα σημείο, αλλά από εκεί και πέρα. Ωραία. Βλέποντας τα όρια της, προφανώς ξαναγυρίζεις για να δεις την έλλειψη στον πυρήνα της. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε. Άρα, μήπως θα πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα της ιστορικότητας. Μήπως βάζει αυτό ο Δημήτρης. Και τις συνέπειές του, τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις θρησκευτικές. Να γίνω λίγο πιο προκλητικός και να κλείσω. Δεν μπορώ άλλο να ανεχτώ, Βασίλη μου, συγγνώμη, το λόγια αγάπης να τις λες. Ξέρεις, αυτό το τσιτάτο που έχει γίνει καραμέλα του Χρυσοστόμου. Το λόγια αγάπης να τις λες. Εντάξει, λόγια αγάπης τις λέω. Παρακάτω. Τι θα γίνει με την ντουλάβα που είναι καλά. Ο έρωτας έχει θάνατο μέσα. Έχει κατάρα, έχει ζόρια. Πού τα αυτά. Ναι. Ειδικά σε ένα σύγχρονο ζευγάρι. Για να μιλήσουμε εκκλησιαστικά, το ασκητικό στοιχείο. Ναι. Τι να τους πω σε ένα νέο ζευγάρι. Πηγαίνετε, εξομολογηθείτε. Τα ζόρια σας και εντάξει, αν δοκιμάσω σήμερα να μιλήσω σε νέους ανθρώπους έτσι, θα με πάρουν στην πλάκα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Όχι, μπορεί να σε πιστέψουν στην πρώτη τους φάση που είναι όλα πολύ ωραία και καλά και μετά να σε χάσουν ή να τους χάσεις γιατί δεν τους λες τίποτα μετά. Χρειάζεται λοιπόν αυτό που λέει ο Δημήτρης, χρειάζεται λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά χρειάζεται μαζί με αυτόν τον αφηρημένο ιδεαλισμό και μια γείωση. Και ακότομη πολλές φορές στην ιστορικότητα του έρωτα. Εγώ αυτό που λες γείωση, για να μην παρεξηγηθούμε από όσους μας παρακολουθούν, το ακούω με τη λογική του Πάτερ ημών, δηλαδή γεννηθείτε το θέλημά σου, ελθέτε η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης. Εσύ λες τώρα δηλαδή, έτσι το διαβάζω ας πούμε, ότι αυτό το επί της γης, είναι πολύ ζώρικο, όπως ήταν για τον ίδιο τον Χριστό, όπως ήταν για τους Αποστόλους. Εξαιρετικά. Δηλαδή, όπως ο χριστιανός
μαρτυρεί, δεν ασκείται μόνο υπό την έννοια ότι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή δεν θα φάει κάτι, ας πούμε, ή θα το φάει αλλά θα είναι μεσόγεια, ξέρω εγώ, δήθεν τρίχες κατσαρές, αλλά ασκείται αντιμετωπίζοντας την ίδια την πραγματικότητα που τον καλεί να πονέσει και να περάσει διαπυρός και σιδήρου. Και λες ότι ο έρωτας, εγώ λέω, ο σκοπός του γάμου είναι ο χωρισμός. Και μόνο ανερώντας αυτή τη φυσική πορεία μέσα στην, με μια ευλογία του Αγίου Πνεύματος μπορεί αυτό το πράγμα να ανατραπεί. Και λες εσύ ότι θέλουμε έναν οδηγό πλεύσης για αυτό. Αλλά για να μην μείνουμε στο θέμα του, του ανδρόγυνου, λέμε τώρα ότι εδώ εσύ εντόπισες ένα πρόβλημα στα όρια, το τιθολόγιο του προσώπου είχε κάποια όρια και είπα εγώ ότι άρα εφόσον είχε πρόβλημα να πει κάτι από ένα σημείο και πέρα, έχει κάποιο πρόβλημα στον πυρήνα της. Και σας ρωτάω τώρα όλους αν συμφωνείτε σε αυτό και ποιο είναι το πρόβλημα κατά εσάς. Ναι. Κοίτα, στην παράδοση τη θεολογική, την εξαστική, όπως θες πες, την πατερική, το πρόσωπο δεν έχει καμία σχέση με το τι εννοούμε όταν λέμε σήμερα πρόσωπο. Απολύτως. Δεν είναι ανθρωπολογική έννοια. Όχι, δεν είναι. Είναι λογική, οντολογική έννοια. Το πρόσωπο, το άτομο, το υποκείμενο, η υπόσταση είναι όροι που χρησιμοποιούνται λογικά για να οριοθετήσουν μια οντολογία μέσα από τις προκλήσεις που η Εκκλησία δέχεται ιστορικά. Εξήγησε μας λίγο τι εννοείς οντολογία, γιατί είναι μια πάρα πολύ... Για παράδειγμα, η έννοια ουσία στην περίπτωση της υπόστασης δηλώνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Κάτι οντολογικά πολύ συγκεκριμένο. Αργότερα όχι μόνο κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά και κάτι το οποίο έχει προτεραιότητα έναντι. Από αυτό το στοιχείο της προτεραιότητας, στην εωτερική περίοδο, γεννιέται μια εντελώς άλλη αντίληψη περί προσώπου. Αντίστροφη. Όχι, δεν την έλεγα αντίστροφη. Γίνεται μια μετατόπιση από το λογικό, μεταφυσικό, οντολογικό, στο αξιολογικό. Δηλαδή η κατηγορία του προσώπου στην εωτερικότητα γίνεται αξιολογική κατηγορία. Και εννοούμε κάτι, ας πούμε, κάτι καλό. Κάτι το οποίο είναι πολύ καλό. Κάτι που είναι, για παράδειγμα, το άριστο. Αυτό δεν υπάρχει στους πατέρες. Όταν λοιπόν κάνεις το πρόσωπο αξιολογική κατηγορία, του δίνεις βεβαίως και ηθικές προεκτάσεις. Και ουσιαστικά μετά δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση να το κάνεις και επίκεντρο. Επίκεντρο πια, έτσι, μιας ορισμένης ανθρωπολογίας. Δηλαδή, κατά την άποψή μου πάντα, το πρόσωπο... εάν δεν καταλάβουμε αυτή τη μετατόπιση, για παράδειγμα στο Ζιζιούλα το πρόσωπο, ναι, είναι κάτι μεταξύ οντολογίας και αξιολογίας. Άλλοτε είναι αξιολογικό και άλλοτε είναι οντολογικό. Για παράδειγμα, η συζήτηση γίνεται με όρους. Το πρόσωπο είναι το κατοικόν ή το καθομοίωση. Το πρόσωπο είναι το καθομοίωση. Μα το καθομοίωση δεν είναι το πρόσωπο. Το καθομοίωση είναι άλλη ανθρωπολογική κατηγορία. Το κατοικόνα είναι άλλη. Όταν συρρυκνώνουμε ή αν θες ανάγουμε, ναι, όλη την ανθρωπολογία σε μια κατηγορία, έτσι, κάνουμε πολύ απλά αυτό που λένε κρέψεις, Βασίλη, reductionism, αναγωγισμό. Λίγο με δικά μου λόγια, νομίζω πιο απλά. Δηλαδή εσύ λες είμαστε ή γινόμαστε πρόσωπο. Και λες εσύ τώρα ότι για το Ζιζιούλα γινόμαστε πρόσωπο, δεν είμαστε. Ναι, είμαστε δυνάμοι, γινόμαστε και επομένως πραγματωνόμαστε. Και πρέπει να πραγματοθούμε. Ναι. Και εσύ λες ότι... Και εσύ τι... Κατά την άποψή μου, αυτό δεν έχει καμία σχέση, κανένα αίρισμα στην πατερική παράδοση. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Είναι υπόσταση, είναι άτομο, είναι υποκείμενο. Ο Γιαναράς όμως λέει αυτό ή όχι? Κοίτα, ο Γιαναράς είναι γενικά ένας θεολόγος είναι ένας θεολόγος της οντολογίας. Αν μπορούμε να ορίσουμε έναν από τους νεότερους ορθόδοξους θεολόγους με κάποιο γνώρισμα, με κάποιο τίτλο, θα του λέγαμε ο οντολόγος ανάμεσα στους θεολόγους είναι ο Γιαναράς. Επομένως, είναι πολύ πιο ευαίσθητος στην οντολογία και στη λογική από ότι ο Ζιζιούλας. Αλλά εάν δεν καταλάβουμε αυτή την μετατόπιση, δεν καταλαβαίνουμε και τα προβλήματα που δημιουργούνται και που ψάχνουμε να εντοπίσουμε. Έτσι, ποιος είναι ο κορμός, ποια είναι η καρδιά του προβλήματος της θεολογίας του προσώπου. Ότι το κάναμε μήπως κάτι που δεν είναι. Βέβαια μπορεί κάποιος να αντιτείνει ότι τίποτα δεν είναι στατικό, οι κατηγορίες αλλάζουν, επαναφορτίζονται, αλλάζουν νόημα, αποκτούν άλλες σημασίες. Δεκτών, δεκτών.
αλλά θα πρέπει να ξέρουμε γιατί πράγμα συζητάμε. Ναι. Το πρόσωπο της νεωτερικότητας, έτσι, η προσωπική εξατομίκευση πια, η οποία έχει σχέση με το ζήτημα των προγραμμίων σχέσεων, δεν έχει καμία σχέση με το πρόσωπο του πατερικό. Συζητάμε για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μην μπερδεύουμε το ρύζι με τον πίζι. Ωραία. Είπε πριν για την ιστορικότητα ο Δημήτρης, αλλά λέω να το κρατήσεις λίγο, να ακούσουμε και αυτόν τον Δημήτρη, ναι. Γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει έχω να πει. Πω κάτι. Στην και, κριτική και που κάνουμε στο πρόσωπο. Ναι, και σε αυτό βεβαίως. Γιατί αν το δούμε ενταγμένο βεβαίως και από αυτή την φιλοσοφική έτσι, διάκριση που κάνει ο Βασίλης, αλλά δείτε το όμως και ιστορικά, δείτε το, εντάξτε το λίγο πολιτισμικά. Έτσι. Αναδεικνύεται ο λόγος του προσώπου στην ελληνική θεολογία μετά το 60, ακολουθώντας ήδη τον περσοναλισμό, ο οποίος είναι ήδη 15-20 χρόνια πριν στη Γαλλία, χωρίς να τον ονοματίζει. Δηλαδή, ο περσοναλισμός υπάρχει ως παρακλάδι του της φιλοσοφίας του υπαρξισμού στη Γαλλία ήδη από 20 χρόνια πριν και η ίδια η θεολογία, η καθολική θεολογία κυρίως τον έχει ήδη προσλάβει και τον υπηρετεί. Έρχεται λοιπόν στον Ορθόδοξο χώρο όπου γίνεται αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Βασίλης, δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο υπάρχει, ανακαλύπτεται στην παράδοσή μας, το ανακαλύπτουν με έναν τρόπο μέσα στην παράδοση, σαν να υπήρχε στην παράδοση και το διάβασαν με έναν τρόπο και το ανέδειξαν. Βέβαια η ερώτηση εδώ είναι γιατί, ας πούμε, 100 χρόνια, 150, 200 χρόνια πριν η θεολογία δεν το είχε ανακαλύψει στην παράδοση, στους πατέρες μέσα. Γιατί κανείς δεν μιλούσε για πρόσωπο. Γιατί δεν μιλούσε κανείς παγκοσμίως για πρόσωπο. Είναι κακό όμως αυτό. Δηλαδή το να υιοθετώ μια. Δεν είναι κακό. Τη γλώσσα, ας πούμε, του περσοναλισμού. Όχι, για να παρόν, μιλήσω για πράγματα που εγώ τα ξέρω. Και δεν είναι. Να λέω τώρα έτσι, πειράζει. Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Είσαι μέσα στην εποχή σου και θα χρησιμοποιήσεις βέβαια τις κατηγορίες της εποχής σου να εκφράσεις αυτό που θέλεις. Έχεις τα όρια σου, βεβαίως. Εγώ δεν το λέω για να κατηγορήσω, το λέω για να προσδιορίσω, για να περιγράψω τι συνέβη. Γιατί δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνω, γιατί το λέω. Το λέω γιατί νομίζω ότι στο θεολογικό χώρο δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η κατανόηση πολύ έντονη. Η κατανόηση είναι, νομίζω. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι αυτά είναι τα δικά μας παραδοσιακά, είναι η παράδοσή μας. Λοιπόν, δεν είναι η παράδοσή μας, είναι καταπήχηση μιας δυτικής φιλοσοφικής ας πούμε, αρχής και παράδοσης και σχολής μάλλον, που είναι ο περσοναλισμός, έρχεται μετά ως απήχηση και στην Ελλάδα αυτός όλος ο υπερτονισμός του προσώπου. Και όπως λέει ο Βασίλης, αποκτάει αξιολογική προτεραιότητα και γίνεται η κομβική κατηγορία για να γίνει η διάκριση, μια τεράστια πολιτισμική διάκριση πια, ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Η Δύση έχει το άτομο, την ιδιώτευση, προτάσει το ιδιωτικό, προτάσει το ατομοκεντρικό, ενώ στην Ανατολή υπάρχει το πρόσωπο που άρα τι είναι, είναι σχέση, είναι κοινότητα. Γίνεται λοιπόν μια τέτοια διάκριση. Αυτό λες είναι λίγο, είναι υπεραπλούστευση. Είναι υπεραπλούστευση και είναι και σύγχυση κατηγοριών. Δηλαδή παίρνει μια ανθρωπολογική κατηγορία, την μεταβάλλει σε πολιτισμική κατηγορία, γίνεται λόγος για πολιτισμό του προσώπου και όλα αυτά. Και αυτό το πράγμα γίνεται ένα κριτήριο για να διαχωρίσεις πολιτισμικά Ανατολή και Δύση. Και προσέξτε, σε μια εποχή που αυτό το πράγμα, πώς να το πω, με έναν τρόπο είναι μη λειτουργικό. Δεν βοηθάει την ελληνική κοινωνία. Δεν βοηθάει και τα υποκείμενα και τις συνειδήσεις των υποκειμένων. Προσπαθεί με έναν τρόπο δηλαδή η ελλαδική ορθοδοξία να πει σε μια εποχή που έχει χαθεί τελείως η μπάλα σε σχέση με την Ελλάδα και την θέση της στο παγκόσμιο χάρτη, έτσι, να πει στους Έλληνες ότι μην έχετε την εντύπωση ότι μπορεί να είμαστε πολύ κάτω, πολύ υποδεέστεροι από το παρελθόν μας, γιατί τώρα τίποτα δεν παίζεται πια στο δικό μας το χώρο, τίποτα δεν εξαρτάται από την ελληνική, αυτό ελληνικό πνεύμα ή αυτόν τον ελληνικό πολιτισμό, ούτε αυτήν την ελληνική παραγωγή. Και παρόλα αυτά όμως εσείς έχετε κάτι πολύ τρομερό, κάτι αξιολογικά μοναδικό, το οποίο σας βγάζει πάνω
έχετε τον πολιτισμό σας, ο πολιτισμός πολιτισμός του προσώπου και με βάση αυτό μπορείτε να βγείτε πάνω από τη Δύση. Γίνεται λοιπόν ένας διπολισμός, ο οποίος εκείνη την ώρα δεν ευνοεί την ελληνική κοινωνία, γιατί εκείνη την ώρα η ελληνική κοινωνία ανοίγεται στη Δύση. Άρα υποτίθεται ότι μια θεολογία που ήθελε να υποβαστάξει αυτό το άνοιγμα, θα έπρεπε να πάει πέραν, να μας πει πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε εν όψη αυτού του ανοίγματος. Δημήτρη, συγγνώμη, μου επιτρέπεις να διαφωνήσω λίγο σε αυτό που λες. Γιατί λέω να διαφωνήσω? Με βάση τη δική μου βιωματική, πάλι προσωπική εμπειρία. Όταν εγώ άκουσα, διάβασα, κατάλαβα τη θεολογία του προσώπου και όταν με κάποιο τρόπο μυρίστηκα αυτή την αντιδιαστολή Ελλάδας-Δύσης, σε μένα πράγματι, όπως το λες, λειτουργήσε σαν ένα στοιχείο υπερηφάνειας τη στιγμή που από παντού λέγαμε ότι εμείς είμαστε ένα τίποτα που πρέπει να γίνουμε κάτι όταν μοιάσουμε με αυτό που δεν μπορούμε να του μοιάσουμε και τα λοιπά. Αυτό μου έδωσε μια ψυχολογική βάση, ας το πούμε έτσι, να πατήσω. Ποτέ όμως προσωπικά δεν το κατάλαβα αυτό, ότι άρα εγώ πρέπει αυτό το κάτι να το διασώσω, να βάλω φραγμούς, να μην αφήσω να με επηρεάσουν. Την ίδια ώρα που καταλάβαινα αυτό το πολύτιμο κάτι, που συνδέσεται με το πρόσωπο, την ίδια ώρα καταλάβαινα ότι εγώ είμαι ταυτόχρονα αυτό στο οποίο πρέπει, ας πούμε, να μηνθώ. Είμαι δυτικός. Ναι. Είμαι και άτομο, ταυτοχρόνος. Και από τα τραγούδια μου, από την παράδοση, από τα ηλεκτρικά ψυγεία που είχα τότε, πολύ περισσότερο, ας πούμε, από ό,τι ακολούθησε με το ίντερνετ και τα λοιπά, που δεν ήμουν έξω από αυτό. Άρα αυτό για μένα έγινε ένα κριτήριο ένταξής μου μέσα σε αυτό τον ευρύτερο χώρο που έτσι κι αλλιώς είμαι, και όχι ένα κριτήριο αποκοπής μου από αυτό το χώρο. Ναι. Για να το πω αλλιώς, θα έπρεπε, ας πούμε, να πάρω επάνω μου το, πώς να το πούμε, την αμαρτία της Δύσης, όχι να την αποθήσω. Ναι, ωστόσο όμως, έτσι όπως περιγράφεις ακόμα και την προσωπική σου έτσι, πρόσληψη, επέτρεψε μου να πω ότι υπάρχει εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Γιατί εάν πραγματικά εσύ αισθάνεσαι και είσαι άτομο, τότε πού πάει ο λόγος για το πρόσωπο? Και πώς... Μα είμαστε, λέει, πρόσωπο έτσι και αλλιώς. Όχι όμως, προσέξτε, αυτό όμως είναι το οντολογικό. Ναι. Εδώ τώρα έγινε αξιολογική κατηγορία και έγινε μάλιστα κριτήριο διαφοράς πολιτισμών. Καλά, εκεί έγινε συμφωνώ μαζί. Το έρευμα ενός πολιτισμικού εθνοκεντρισμού. Άρα συμφωνώ, λοιπόν, εφόσον λοιπόν εσύ είσαι άτομο και εφόσον όλη σου η βιωτή δείχνει αυτό το πράγμα, δηλαδή εννοώ τώρα σε σχέση με αυτή την κατηγορία, από πού προκύπτει το ότι ο πολιτισμός αυτός είναι πολιτισμός του προσώπου? Από πού προκύπτει? Από την παράδοση? Η παράδοση είναι απλά κοινοτική. Γιατί οι παραδοσιακές κοινωνίες ήταν κοινοτικές, όλες απανταχού. Ναι, εντάξει, τώρα κάνουμε ειδική συζήτηση για το τι ιδιαίτερο έχει ο ελληνικός κοινοτισμός από άλλες κοινότητες. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα ετέθη το ζήτημα αυτό της σχέσης του ενός με το όλον με έναν τρόπο που δεν είχε τεθεί. Θα συμφωνήσω. Προσέξτε, με έναν τρόπο μπορεί να δει κανείς αυτό το διχασμό, τον πολιτισμικό διχασμό, αυτό το κριτήριο πρόσωπο εναντίον ατόμου, σαν μια μετάθεση του κλασικού διαχωρισμού παραδοσιακότητας νεωτερικότητας. Ναι, σαν να διαλέγουμε κορσέλες. Σαν να διαλέγεις την παραδοσιακότητα, απλώς τη μετονομάζεις, τη μετονομάζεις με μια ανθρωπολογική κατηγορία και μετά το βάζεις σαν ένα πρότυπο για να αξιώσεις για τον εαυτό σου μια αξιοπρέπεια, να μπορέσεις να αποκτήσεις μια αξιοπρέπεια και να μπορέσεις να κινηθείς σε μια περιοχή, αλλά στην ουσία κροϊδεύοντας τον εαυτό σου. Γιατί δεν είσαι αυτό. Και θεωρείς γιατί δεν μπορεί να είσαι αυτό, γιατί είναι φαντασιακή. Είναι φαντασιακή στάξη. Θεωρείς, όχι πιο βαθιά, πιο οξύτερη να την κάνω. Θεωρείς το για να ράενοχο γι' αυτό ή τη χρήση του? Όχι απαραίτητα, Μπορεί και, δεν εννοώ, θεωρώ ένοχο κανέναν. Ίσα που αυτά που όλα... λες, ας πούμε, περί πολιτισμού του προσώπου και του ατόμου, θεωρείς ότι προκύπτουν απευθείας από το Γιάνναρα ή ότι είναι η χρήση που έγινε? Φυσικά η βάση βρίσκεται εκεί. Ωστόσο μην ξεχνάτε ότι έχουμε από τότε δεκαετίες που έχουμε μεσολαβήσει και έχουμε ανάδειξη της θεολογίας του προσώπου σε επίσημη εκκλησιαστική θεολογία και σε ακαδημαϊκή θεολογία. Δηλαδή η κυρίαρχη θεολογία στην Ελλάδα σήμερα είναι η θεολογία του προσώπου, ο περσοναλισμός. Αυτό είναι.
Εμείς τώρα έχοντας βέβαια και την απόσταση του χρόνου, γιατί δεν είμαστε στο 60 ούτε στο 80, είμαστε πια πολύ μακριά από αυτό. Οπότε μπορούμε να, έχουμε και να κάνουμε και την κριτική, άσχετα που δεν την κάνει κανένας, αλλά κάποιος που θα ήθελε να κινηθεί προς αυτή την οπτική θα έβλεπε τα προβλήματα αυτής της οπτικής. Καταρχάς ξέρουμε τη γενεαλογία που πριν κρυβόταν, όπως λες. Ξέρουμε δηλαδή τον περσοναλισμό και τη σχέση της ορθόδοξης θεωρίας του προσώπου με τον περσοναλισμό που οι ίδιοι ιδρυτές ναι, ότι υπάρχει βάση. Ναι, εδώ αυτό το σημείο είναι πολύ κομβικό. Πολύ κωδικό στον περσοναλισμό, στον δυτικό περσοναλισμό. Έχουμε, έχουμε ήδη αυτό που ονομάζουμε εμείς θεολογία του προσώπου. Και είναι κάτι το οποίο έχει γεννηθεί στη Δύση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή η μετατόπιση του προσώπου από λογικό-οντολογική κατηγορία σε αξιολογική ηθική έχει γίνει στη Δύση. Και αυτό ουσιαστικά δίδει ο περσοναλισμός. Ο Γιαναράς, αν είναι ένοχος για κάτι, είναι για το εξής. Παίρνει τον περσοναλισμό και ταυτόχρονα τον διαφωτίζει και τον συσκοτίζει. Τι εννοώ? Διαφωτίζει μεν υπό την έννοια ότι δείχνει ότι αυτό το πράγμα έχει καταβολές ή αν θες εκλεκτικές συγγένειες στην πιο μετριοπαθή του εκδοχή με την παράδοσή μας. Έτσι, και αυτό εσένα για παράδειγμα σε απελευθέρωσε. Ναι. Και καλά έκανε. Όλους μας απελευθέρωσε. Όντως αυτό το πράγμα, έτσι, που κάνει ένα τεράστιο πολιτιστικό κύκλο μέσα από την ύστερη σχολαστική περίοδο, νεωτερικότητα, έρχεται τελικά από τον 20ο αιώνα, μέσω για να καταλάβουμε ότι μέσα στην παράδοσή μας έχει ερίσματα. Wow. Ταυτόχρονα όμως, ο Γιαναράς δεν λέει αυτό. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς μετά από 20-30 χρόνια που κάνουμε κριτική. 50. Ναι. Ο Γιαναράς λέει ότι εμείς το φτιάξαμε. Εδώ είναι το λάθος. Δεν το φτιάξαμε εμείς. Εμείς δεν φτιάξαμε καμία θεολογία του προσώπου αυτού του είδους. Τώρα, είναι κακή αυτή η θεολογία του προσώπου? Είναι κακή θεολογία? Όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά ανάγκη. Για παράδειγμα, η σημερινή νεοφιλελεύθερη θεολογία, γιατί υπάρχει και τέτοια, έτσι, politically correct θεολογία. Και I will spare the names που λένε, δεν θα με αναφερθώ στα ονόματα. Όλοι αυτοί μιλάνε για μια θεολογία η οποία είναι θεολογία της προσωπικής εξατομίκευσης. Συνδέουν το πρόσωπο και το άτομο μαζί. Τι είσαι οντολογικά, έτσι, τι είσαι οντολογικά, τι είσαι με όρους κοινωνικής οντολογίας, είσαι άτομο. Τι είσαι στο επίπεδο το υπαρξιακό, το εμπειρικό, το κλπ. Είσαι πρόσωπο. Και έτσι συνδέουν αυτά τα δύο. Τα συνδέουν, καλό είναι αυτό, καλό είναι. Έλα όμως που σήμερα αντιμετωπίζουμε άλλα προβλήματα. Η οριακότητα αυτού του μοντέλου τίθεται από αλλού. Έτσι. Και τίθεται με τους όρους του μετανθρωπισμού, έτσι, του transhumanism. Μάλιστα. Όπου πλέον αναζητάμε τι είναι το πρόσωπο. Είμαστε στην ιστορικότητα που έλεγε. Εδώ η ιστορικότητα που έλεγε ο Δημήτρης, φαίνεται πως είναι η μοναδική διέξοδος ως ανοιχτή ιστορικότητα, δηλαδή ως εσχατολογία. Και εδώ δεν έχει μιλήσει ούτε ο Γιαναράς, ούτε ο Ζιζούλας, ούτε οποιοδήποτε. Okay, πριν πάμε στην εσχατολογία, ας μείνουμε λίγο στο προηγούμενο σκαλί, στην ιστορικότητα έτσι όπως την είπατε. Είπατε για ναι, συγγνώμη Δημήτρη. Θα ήθελα να αφήξω ένα. Δεν ξέρω αν το πιάσατε. Ίσως το πρώτο μέρος. Μιλάμε για το πρόσωπο, για τη θεολογία του προσώπου. Και νομίζω πως υπήρξαν ρεύματα στον χώρο τον εκκλησιαστικό, στον χώρο τον θεολογικό. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν ακόμα. Νομίζω υπάρχουν ακόμα. Που κάνουν το εξής, για να το συνδέσω και με τα προηγούμενα. Συνδέουν την κατηγορία του προσώπου με την κατηγορία του Αγίου. Mm. Και λένε ότι ο Άγιος είναι το αυθεντικό πρόσωπο. Ναι, αυτό είναι που είπε το κατηγορίωση που είπε πριν. Και θέλω να το συνεχίσω. Ότι ο Άγιος είναι πρόσωπο. Αυτό έχει τρομερές εκκλησιολογικές συνέπειες. Μιλάμε για το πολιτισμικό, αλλά αυτό κομματιάζει στην ουσία το σώμα το εκκλησιαστικό. Δηλαδή δημιουργείται μία κάστα Αγίων, προσώπων, ας πούμε. Προσώπων, πέρα από το σώμα, πάνω από το σώμα και αξιολογικά και οντολογικά. Και όλοι οι υπόλοιποι επικότοποι που δεν είμαστε Άγιοι. Και ενδεχομένως να μην γίνουμε ποτέ, είμαστε μία πλέμπα. Άρα τι γίνεται, από ένα εκκλησιαστικό σώμα γινόμαστε δύο. Και αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι είναι από πάνω και έχουν δικαιώμα και αυθεντία και εξουσία στην πραγματικότητα, μήπως είναι, για να το συνδέσω και με τα προηγούμενα, όπως είπα, μία νεοεποχήτικη κατανόηση και μας κάνει τελικά αντί να είμαστε σώμα, να είμαστε κάτι σαν, πώς θα το πω, σαν μια σέκτα.
Mm-hmm. Είναι ένας νεογνωστικισμός. Νεογνωστικισμός, αυτό είναι. Απολύτως. Απολύτως. Η πνευματική, ξέρεις. Τώρα να σας πω κάτι όμως, πάλι από την προσωπική μου εμπειρία. Ίσως θα θυμάστε την κριτική που ασκήθηκε στο Γιαναρά από το Θεόκλητο. Ναι. Ότι σπρώχνει τα παιδιά στην ακολασία και στις προγραμμιές σχέσεις. Αυτό δεν το ξέρεις, έχει γραφτεί μεταπτυχιακό στη Δημοτική Σχολή της Αθήνας γι' αυτό. Όχι. Ή στο ΕΑΤ, νομίζω, ναι. Ναι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, εγώ τότε, επειδή ο ίδιος ο Γιαναράς δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα, έγραψε ένα μικρό βιβλιαράκι που λέει το Θεόκλητο, απλώς δεν με κατάλαβες και εγώ δεν σπρώχνω τα παιδιά στην ακολασία. Δεν του απάντησα ουσιαστικά. Εγώ κάθισα και ασχολήθηκα. Λοιπόν, και αυτό που είδα ήταν ότι αυτό ήταν ένα επιχείρημα του Θεόκλητου για τον πολύ κόσμο. Δεν ήθελε να πει αυτό ο άνθρωπος. Αυτό που ήθελε να, που υπερασπιζόταν, ήταν αυτό ακριβώς που λες τώρα. Δηλαδή ο έρωτας, ο θείος που διακρίνεται από τον έρωτα τον εν γέννη, είναι ακριβώς επειδή είναι ο έρωτας των λίγων προς το Θεό. Και θεμελιώνει πάνω σε αυτή την απευθείας ερωτική σχέση με το Θεό, μια σχέση με το Άγιο Πνεύμα, σε αντιδιαστολή με τη σχέση με τον Χριστό. Αυτό είναι το φοβερό. Δηλαδή έχουμε εδώ μια αίρεση. Δεν ξέρω. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έτσι. Και θεωρείται ορθόδοξο αυτό. Ναι. Το προβληματικό. Ναι. Αυτό δηλαδή που δεν το λέει γιατί δεν τολμάει να το πει. Αλλά λέει ότι όλοι εσείς μαζεύεστε, κοινωνάτε και τα λοιπά, γιατί δεν μπορείτε να μετέχετε, ας πούμε, σε αυτό που μετέχουν λίγοι. Μα να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Άρα κάνει μια τέτοια διάκριση τάξεων, πνευματικών τάξεων, ας πούμε, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Και βέβαια αυτό είναι και νεοεποχήτικο, είναι και τα πάντα. Και πώς το λένε, με τους καθαρούς και τους βογόμενους είναι και τα πάντα είναι, δηλαδή ό,τι θέλουν. Να ρωτήσω κάτι, μα δεν είναι, εν τέλει δεν είναι λογικό, αν από τη στιγμή που θα κάνεις το πρόσωπο μια μαύρη τρύπα η οποία τα καταπίνει όλα, έτσι, λογικό δεν είναι να καταπιεί και την αντίληψη περί εκκλησίας, να καταπιεί και τον έρωτα, τα καταπίνει όλα. Τελικά γίνεται ένα στενός κορσές. Κοίταξε, αν μπορώ να δικαιολογήσω λίγο, να υπερασπιστώ το Γιαναρά, είναι ότι οι μεγάλοι στοχαστές πολλές φορές είναι στοχαστές της μιας ιδέας, την οποία αναπτύσσουν με διάφορους τρόπους. Ο Γιαναράς είπε κάτι, το είπε όπως το είπε, από εκεί και πέρα όντως και εγώ βλέπω ακριβώς στην άρνησή του να αντιμετωπίσει την πρόκληση του Διονυσιάτη, βλέπω ακριβώς αυτό που είπες εσύ πριν για τις προγραμμικές σχέσεις, δηλαδή το ότι δεν το βάθινε, δεν έψαξε τις τρύπες της θεωρίας. Μας πήγαινε ο Γιαναρά, δεν είναι τώρα, εντάξει, okay, ο Γιαναράς έχει μια πορεία, μια συμβολή. Νομίζω ότι μας ενδιαφέρει αυτή η θεολογία στο βαθμό που είναι πια η επίσημη. Ναι, και στο βαθμό που, ναι, δεν... για να καταλάβουμε πώς πατάει ιστορικά αυτό που είπε και ο Βασίλης αλλά και ο Δημήτρης προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ιστορικά πώς πατάει το όλο θέμα. Δείτε τώρα, η θεολογία του 60 και έρχεται σε μια εποχή στην Ελλάδα που τι υπάρχει όμως εκείνη την εποχή στο εξωτερικό. Υπάρχει σεξουαλική απελευθέρωση. Υπάρχει η αναβάθμιση του σώματος με έναν τρόπο, η αναβάθμιση του έρωτα κτλ. Όλος ο κόσμος συζητάει για αυτά τα πράγματα. Και έρχεται ξαφνικά η θεολογία να τα προσλάβει, η ελλαδική ορθοδοξία, να τα προσλάβει με έναν τρόπο και βέβαια έχει τεράστια μηχανία, δεν μπορεί να τα προσλάβει με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Φανταστείτε τον έρωτα, καταρχάς, η ίδια η έννοια του έρωτα, που υπάρχει βέβαια στην πατερική παράδοση, αλλά υπάρχει με το σταγονόμετρο και υπό όρους και ενταγμένη μέσα σε ένα μυστικό πλαίσιο, ας πούμε, που τραβάει από την αρχαία φιλοσοφία. Τραβάει από την αρχαία φιλοσοφία σαν όρος... δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς, αλλά ο Άγιος Ιγνάτιος λέει ο έρωτας μου πέθανε. Δηλαδή χρησιμοποιείται με μια πολύ τρέχουσα γλώσσα. Εντάξει, επειδή, ναι, δεν ξέρω, επειδή είναι τόσο... εντάξει, ας μην μείνουμε σε αυτό. Ναι, λέω, παίρνουν λοιπόν αυτή την κατηγορία και την εντάσσουν ως κεντρική θεολογική κατηγορία πια. Αυτό έχει πίσω του το 60. Αυτό για να το σκεφτούμε. Έχει και αναστολές, έχει και προβλήματα. Και μετά η θεολογία βέβαια αυτό δεν μπορεί να το εισπράξει και να το διασώσει έτσι αυτούσιο. Και τι κάνει, αρχίζει και το μασκαρεύει κάτω από αυτές τις δικές της προκείμενες που είναι όλη αυτή η ένταξη μέσα στους πατέρες, στο παρελθόν κτλ. Γι' αυτό και στην ουσία γίνεται πολύ λίγη ανάλυση αυτού του πράγματος. Τι σημαίνει έρωτας.
Δεν υπάρχει πιο προβληματική παθολογική κατηγορία από τη παθολογία του έρωτα. Και εμείς στη θεολογία το χρησιμοποιούμε, λες και είναι πολύ γνωστό το ότι είναι έρωτας και πάρα πολύ καθαρό και πολύ. Είναι αυτή η θέληση για ένωση. Είναι έκσταση, είναι ναι, μόνο έκσταση, φως, είναι θέληση για ένωση. Γι' αυτό είπα πιο μπροστά για την αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Ναι. Αυτό είναι στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Αυτό όμως δεν είναι στην τρέχουσα γλώσσα του έρωτα. Ο έρωτας μετά την ψυχανάλυση και όλα στο να μιλάς για έρωτα είναι τουλάχιστον γελίο. Όμως εμείς το κάναμε αυτό το γελίο. Το προσλάβαμε στη θεολογία και το κάναμε κεντρική θεολογική κατηγορία. Την πιο παθολογική κατηγορία που υπάρχει, που είναι η κατηγορία του έρωτα, που έχει μέσα τον ναρκισισμό, έχει πάθη, έχει ιδιοτέλεια, έχει τα πάντα στον υπέρτατο βαθμό και εμείς σαν με έναν τρόπο λες και είναι απόλυτα καθαρμένοι, απόλυτα πνευματικοί κτλ. Εκεί πάει και το Πλατωνίδη του Λι πιο μπροστά που είπαμε. Παίρνει λοιπόν η θεολογία του προσώπου αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιστορικά προσδιορισμένο. Είναι γιατί έρχεται στις απηχήσεις στον αντίκτυπο του 60. Και βέβαια γι' αυτό αναπτύσσεται κυρίως το 80. Και φαντάζει απελευθεροζιακό σε κάποιους, γιατί η ελληνική κοινωνία βγαίνει τότε. Τα δικά μας 60 είναι τα 80's. Βγαίνει τότε 70, και 70 ίσως και και αρχίζει η μεταπολίτευση, ας πούμε, που αρχίζει ενός είδους προσοικείωση αυτών των πραγμάτων, σεξουαλική απελευθέρωση και όλα αυτά. Και αυτή η θεολογία γίνεται πολύ popular, γιατί είναι λογικό, αφού μιλάει για έρωτα. Άρα ο έρωτας είναι πολύ στο προσκήνιο, οπότε την αγκαλιάζουν. Είναι και αυτό ιστορικά προσδιορισμένο. Αυτό που λέμε τώρα εδώ τόση ώρα δεν είναι θέμα κατηγορίας, είναι θέμα του να καταλάβουμε βασικές θεολογικές κατηγορίες τις οποίες κυκλοφορούνται και τις οποίες θεωρούμε εξαιρετικά αυθεντικές, παλέφατες και τελείως ας πούμε παραδοσιακές. Είναι γεννήματα της ιστορίας, είναι δημιουργήματα της εποχής. Ωραία. Δηλαδή για παράδειγμα όταν ο Νησιώτης τη δεκαετία του 50 μιλάει για το πρόσωπο. Το πρόσωπο του Νησιώτη δεν θυμίζει σε κάτι ιδιαίτερα το πρόσωπο για το οποίο θα μιλήσει μετά από μερικά χρόνια ο Γιαναράς. Ο Γιαναράς θα μιλήσει για το πρόσωπο μετά τον Νησιώτη. Ναι. Και θα μιλήσει για το πρόσωπο με άλλους όρους. Ναι. Συνδέοντάς το με το ερωτικό, κατεξοχήν. Αυτά τα δύο πρόσωπα δεν θυμίζουν πολύ το ένα το άλλο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν αρθρώνεται η γιαναρική θεολογία, παράλληλα αρθρώνεται και η αγουρίδια θεολογία, για την οποία δεν μιλάει συνήθως κανείς, ή μιλάει λίγο. Ο αντίλογος. Που είναι μια ιστορική, κοινωνική θεολογία. Ναι. Και γι' αυτό λέμε ότι η απάντηση στο δίλημα. Δεν μιλάει κανείς. Τώρα επικρατεί με έναν τρόπο τη στιγμή. Ποιο? Η αγουρίδια θεολογία. Ιστορική, κοινωνική, πολιτική. Δεν νομίζω. Όλοι αυτοί που είπες πριν, εγώ έτσι καταλαβαίνω. Δηλαδή μέσω της βιβλικής προσέγγισης, μην κοιτάς που και σας βιβλική είναι η προσέγγισή σας. Τι εννοείς για τον Κωνσταντίνου, για ποιον θεολόγο μιλάς τώρα. Αυτοί όλοι είναι. Όλη η Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου είναι αυτό. Ο Κωνσταντίνου είναι. Ο Βασιλιάδης και πολλοί θεολόγοι. Είναι βιβλικοί, γιατί ανήκουν ακόμα, έχουν τις καταβολές του Αγουρίδη. Είναι η Αγουρίδη, ναι. Ναι, αυτοί φωτίζουν ένα κομμάτι, με ένα αλλού, ένα Αγουρίδης πάντα, πώς να το πω, τον θαύμαζα ακριβώς, γιατί αναδείχνει αυτή τη βιβλική πλευρά που δεν την είχαν οι άλλοι, ας πούμε, και μου έλεγε πάντα κάτι. Αλλά αισθάνομαι ότι από την άλλη μεριά έχανε το πολιτισμικό. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα πολιτισμικής διαφοράς. Μπορεί. Εσείς είπατε πριν ότι δεν υπάρχει ο πολιτισμός του προσώπου και ο πολιτισμός του ατόμου, δηλαδή δεν υπάρχει μια, πώς να το πω, μια σκλήρυνση θεωρητική που να το κάνει αυτό το πράγμα του νηπιαγωγείου. Πώς δεν υπάρχουν διαφορές. Αλλά υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές τεράστιες. Είναι αυτονόητο. Και προφανώς έχει να κάνει με τις πνευματικές πηγές. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι το ιστορικό και το προσωπικό που αναπτύσσονται και τα δύο στα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές της δεκαετίας του 60, δείχνουν ποιος είναι ο δρόμος. Και ο δρόμος είναι μια συνέρεση αυτών των δύο. Μια σύνθεση αυτών των δύο, με μια ανοιχτότητα όμως. Γι' αυτό μίλησα πριν για μια ανοιχτή ιστορικότητα, που είναι η εσχατολογία. Τώρα εσύ μου μιλάς τον πολιτισμό και αν καταλαβαίνω καλά θες να επαναφέρεις το ζήτημα πάλι της ιδιαιτερότητας του ελληνικού ως πολιτισμικού μοντέλου παραδείγματος. Καλά, όχι, ας το περάσουμε τώρα, ναι. Γιατί θα ανοίγαμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι, ανοίγουμε. Ναι, θέλουμε να τρώμε. Ναι, αλλά ίσως έτσι, Βασίλη, ίσως έτσι όμως αντικαθιστάς ουσιαστικά το έθνος με τον πολιτισμό.
Δηλαδή, αντί για έθνος, μιλάμε για πολιτισμούς. Και η συζήτηση για τον πολιτισμό πάλι, για το civilization. Τι πειράζει. Δεν πειράζει ιδιαίτερα. Αλλά τότε θα πρέπει να μας πειράζει και το έθνος. Δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Ούτε το γένος. Δεν μας πειράζει. Δεν λέω ότι μας πειράζουν. Απλά κάνουμε εύκολα κριτική χρησιμοποιώντας αυτές τις έννοιες. Και απλά η χρήση μιας έννοιας πολιτισμός ως πιο ουδέτερη δεν είναι, ας πούμε, ιδιαίτερα λειτουργική. Λειτουργική στη συζήτηση. Okay. Ναι. Ας βάλουμε το κόμμα. Όσον αφορά το πρόσωπο, πάντα. Λέτε εσκατολογία. Ας βάλουμε και την εσκατολογία στη συζήτηση, νομίζω. Ναι, δηλαδή, σε τι φωτίζει αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Αυτό που λέτε ιστορικότητα, δηλαδή. Μένει λίγο σε κρεμότητα, αν δεν φωτιστεί εσκατολογικά, έτσι όπως το υπονόησες, φαντάζομαι. Ναι. Οπότε, για πεστε, τι υπονόησε η εσκατολογία. Ποιο είναι το περίφημο πρόσωπο, ποιο έχει ως αρχέτυπο. Έχει το τριαδικό πρόσωπο. Ναι. Τα τριαδικά πρόσωπα. Τι είναι τα τριαδικά πρόσωπα. Ξέρει κανείς. Ξέρει κανείς τι είναι ο πατήρος πρόσωπο. Τι είναι ο Υιός ως πρόσωπο. Τι είναι το πνεύμα ως πρόσωπο. Πέρα από μια απόλυτη ιδιαιτερότητα η οποία δεν λέει τίποτα ουσιαστικά ως έκφραση. Τι είναι το πρόσωπο. Για να πούμε τι είναι το πρόσωπο θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι το τριαδικό πρόσωπο. Το οποίο δεν ξέρουμε. Το μόνο πράγμα που ξέρουμε είναι τι είναι ο Υιός ως πρόσωπο ή το πνεύμα ως πρόσωπο μέσα από την ιστορικότητά τους. Ξέρουμε τον Ιησού ως πρόσωπο γιατί έχει μια ιστορία. Για την Τριάδα. Αλλιώς, αν δεν μιλήσαμε έτσι, θα πέφταμε στις φιλοσοφικές κατηγορίες των Ελλήνων. Ωραία, ακριβώς. Μέσα από την αφήγηση. Χρησιμοποιήθηκαν οι φιλοσοφικές κατηγορίες των Ελλήνων για να εκφράσουν μια ιστορική εμπειρία. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παραβιάστηκε το βιβλικό περιεχόμενο, όχι. Διότι το πρόσωπο Υιός είναι αυτό που διαβάζουμε ως αφήγημα, ως αφήγηση, ως ιστορία. Με όλη την πολυδυναμία του. Που το διαβάζουμε, το καταλαβαίνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε και μας ξεπερνάει, όμως η ιστορία είναι εκεί. Και την ίδια ώρα υποτίθεται ότι το βιώνουμε λειτουργικά, ας πούμε, στην ναι. Ευχαριστία. Με ένα, έτσι, ναι. Όχι. Όχι, σαφώς το βιώνουμε λειτουργικά. Και το πνεύμα το ίδιο πράγμα είναι. Είναι αυτό που είναι η εγγραφή της παρουσίας, της θεϊκής παρουσίας μέσα στην ιστορικότητα. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, και του Υιού και του Πνεύματος, η ιστορικότητα, η αφήγηση η ευαγγελική, αλλά και η εκκλησιαστική η λεγόμενη ιστορία στις κορυφαίες της εκδηλώσεις, παραμένουν ανοιχτά. Παραμένουν τι? Ανολοκλήρωτα για μας. Όχι. Δεν ξέρουμε πού πάνε. Αυτό γιατί το λες. Εντάξει, το λες. Από μια άλλη συζήτηση θα σου θυμίσω το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Πώς τελειώνει. Ανολοκλήρωτα. Να. Άδειο. Να μια ήττα. Την πάντητα. Να. Ωραία. Και γενικώς καταλαβαίνω το κλειστό και το ανοιχτό υπό την έννοια ότι εγώ που μιλάω για πολιτισμό μπορεί να κατηγορηθώ ότι το κλείνω το πράγμα γιατί το έχουμε το πρότυπο. Δηλαδή να γίνουμε ξανά Βυζάντιο. Ναι. Να γίνουμε ναι. Ο πολιτισμός του προσώπου μιμούμενη κάποια μοντέλα κοινωνικά. Άρα είμαι κλειστός υπό αυτή την έννοια. Και καταλαβαίνω εγώ ότι το απορρίπτω αυτό κατευθείαν. Ναι. Εγώ δεν θέλω να πεις κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Σίγουρα. Αισθάνομαι όμως ότι υπάρχει ένα πολιτισμικό DNA. Δεν έχω τη θεωρία να σου πω σε τι διαφέρει το πολιτισμικό DNA από την παράδοση του Αγίου Πνεύματος. Πάντως αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι που κουβαλάω και στο σώμα μου, αν μιλήσουμε για σωματικότητα, στην ψυχολογία μου, στη συλλογική ψυχολογία, που είναι ένα είδος πολιτισμικού DNA και ασφαλώς αυτό το πράγμα, αν προσπαθώ να το μιμηθώ, όπως ακριβώς δηλαδή ένα μωράκι που θα έπρεπε να μεγαλώσει, αν μεγάλωνε και έμενε με τα χεράκια του έτσι, ας πούμε, και το κεφαλάκι του έτσι και τα λοιπά, θα ήταν ένας κακόσχημο τέρας, ας πούμε, πρέπει να φεθεί να μεγαλώσει, να πάρει μορφή. Με τον ίδιο τρόπο μέσα στην ιστορία μεγαλώνουμε. Και ενώ μεγαλώνουμε και έχουμε μορφή, ποτέ δεν είμαστε κάτι τελειωμένο. Και νομίζω ότι εκεί μπαίνει και εσχατολογία με έναν τρόπο. Δηλαδή, από την άλλη μεριά υπάρχει η λάθος αντίληψη της εσχατολογίας, για μένα λάθος, που είναι ότι έσχατα είναι αυτό που θα γίνει κάποτε. Ενώ εσχατολογία είναι το άνοιγμα στο παρόν. Δηλαδή, ένα άνοιγμα του παρόντος σε ένα μέλλον είναι η απροσδιοριστία. Εσείς μιλάτε νομίζω για μηδενιστική εσχατολογία. Ναι, πρέπει ότι η θεολογία του προσώπου μετά το 80, έτσι, είναι στην ουσία μια θεολογία φιλελεύθερη.
δεν λέω νέο φιλελεύθερη απαραίτητα, αλλά πάντως φιλελεύθερη θεολογία, liberal theology. Αυτή η φιλελεύθερη θεολογία, στην ουσία όταν λέει πρόσωπο εννοεί άτομο. Γι' αυτό και πολύ εύκολα εγκολπώθηκε. Ο Γιαναράς δεν έχει. Δεν λέω για τον Γιαναρά. Λέω για τους επιγόνους. Ναι, λέω για τους επιγόνους. Άσχετα, το έχει γράψει. Για τα δικαιώματα, ας πούμε. Το έχει γράψει. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή ακριβώς. Ναι, όχι, άρα μιλάς για παρακάτω. Ναι, αλλά εγώ μιλάω κυρίως για τους επιγόνους. Εκεί γίνεται το εξής. Αυτή η μετάθεση, δηλαδή εκεί που αυτό που αποκαλούν πρόσωπο στην ουσία είναι η ελληνική εκδοχή, η ντόπια εκδοχή, η ορθόδοξη εκδοχή να μιλήσουν για το άτομο. Στην ουσία αυτό εννοούν. Γι' αυτό και πολύ εύκολα είπαμε εγκολπώνονται όλο το φιλελεύθερο αφήγημα των δικαιωμάτων και όλα αυτά. Όπως τίθενται στη μεταδημοκρατία. Έχει νόημα αυτό, έτσι. Όχι στη δημοκρατία, στη μεταδημοκρατία. Και εντός ενός ύστερου καπιταλισμού χρηματιστηριακού. Αυτά έχουν τη σημασία τους. Γιατί εδώ παίζει ρόλο η ιστορική στιγμή μέσα στην οποία μπέφτει η θεολογική κατηγορία και λειτουργεί. Άρα λοιπόν, εφόσον αυτό έγινε με το πρόσωπο, στο θέμα της εσχατολογίας που αναφέραμε πιο μπροστά, υπάρχει η εξής παγίδα, στην οποία νομίζω πάλι έχει υποπέσει αυτού του είδους η φιλελεύθερη θεολογία ορθόδοξη. Να θεωρήσουμε την εσχατολογία όπως αυτό το άνοιγμα που είπαμε πιο πριν, αλλά το άνοιγμα αυτό είναι καθαρά μια, είναι μια φιλελεύθερη καπιταλιστική ιδεολογία. Δεν μιλάω τώρα για, ας πούμε, την εσχατολογία όπως την πήρε ο μαρξισμός, που εκεί είναι χιλιασμός, είναι χιλιαστική, ας πούμε, η κατεύθυνση που της έδωσε ο μαρξισμός. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ανοιχτότητα απροσδιορίστη. Τι θα πει η ανοιχτότητα? Η ανοιχτότητα δεν είναι εσχατολογία, γιατί η ανοιχτότητα είναι και ανοιχτότητα προς τη λάθος κατεύθυνση. Ναι. Προς τη μη εκκλησιαστική κατεύθυνση, προς τη μη κατεύθυνση που ορίζει το Ευαγγέλιο ή που τουλάχιστον μας δίνει το Ευαγγέλιο ως κέντρο. Σωστό. Άρα η ανοιχτότητα, το να υπερτονίζεις την ανοιχτότητα, να υπερτονίζεις την, όπως υπερτονίζεις την αποδοχή της ετερότητας, ναι, αυτά, ναι, αυτά μέσα στην ασάφειά τους, στην ιστορική στιγμή, το μόνο που κάνουν είναι να εξυπηρετούν το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο ιδεολόγημα. Σκεφτείτε το αυτό. Να πω, ναι. Οπότε στην ουσία η θεολογία δίνει δακανίκη, όπως παλιά στη Χούντα και στο μετεμφυλιακό κράτος η θεολογία έδωσε ένα δεκανίκι για τον ελληνοκεντρισμό, τον εθνοκεντρισμό και την αυταρχική, ας πούμε, πραγμάτωση του πολιτικού, έδωσε χέρι βοηθείας με τα φυσική κάλυψη η Εκκλησία, μην το ξεχνάμε. Έτσι και τώρα, στην εποχή του φιλελευθερισμού, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην εποχή του αφηγήματος του ύστερου καπιταλιστικού, πάλι την χέρι βοηθείας, υποβαστάζοντας μεταφυσικά με άλλους όρους πια. Όχι με το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αλλά με όρους τέτοιους. Πρόσωπο, θεραπεία, εσχατολογία, ελευθερίες δηλαδή, ανοιχτότητα, αποδοχή της ετερότητας. Πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό, κλεισέ? Αποδοχή της ετερότητας. Μα η ετερότητα είναι δολοφονική. Η ετερότητα δεν είναι ότι εγώ σε αποδέχομαι και εσύ με αποδέχεσαι, άρα παίζουμε μέσα στα όρια. Ως θεολογική κατηγορία η ετερότητα είναι δολοφονική. Είναι αυτός που έρχεται να σε βλάψει. Θυμηθείτε την επί του όρους ομιλία. Σε αυτόν που σε βλάπτει, σε αυτόν που θέλει το κακό σου, εσύ να προσέχεσαι υπέρ σου. Αυτή είναι η αποδοχή της ετερότητας. Αυτό όμως, αυτό εννοούμε όταν το λέμε σήμερα. Εννοούμε ότι θα αποδεχτούμε μια ετερότητα η οποία έρχεται να μας καταλύσει. Είμαστε σίγουροι ότι το λέμε έτσι? Μπορώ να πω. Αν το λέμε έτσι, καλώς, αλλά δεν νομίζω. Θυμίζεις τώρα τη Judith Butler. Έχω διαβάσει κάτι. Ναι. Τέλος πάντων, μην αλλάξει. Άρα λοιπόν το κλείνω αυτό, το κλείνω αυτή την αναφορά ότι και η εσχατολογία θέλει πολύ προσοχή. Και εμείς στο βιβλίο μας με τον Δημήτρη είχαμε βάλει στο τέλος σε μια υποσημείωση για την εσχατολογία επίτηδες, γιατί είχαμε μια έννοια ήδη από τότε ότι αυτή η κατηγορία, επειδή είναι πολύ βολική για το υπάρχον νεοφιλελεύθερο αγοραίο σύστημα, είναι πολύ πιασάρικη, έχει αυτή την παγίδα να την αξιοποιήσει η θεολογία προς μια κατεύθυνση ασάφειας. Όχι, υπάρχουν κριτήρια για τα οποία μιλάμε μπορούμε να μιλήσουμε για εσχατολογία, και είναι κριτήρια που τίθεται από το ίδιο το Ευαγγέλιο, έτσι. Θέλει λίγο προσοχή εκεί. Ωραία, λοιπόν, θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό το θέμα που άνοιξε ο Δημήτρης, ότι μήπως θα πρέπει να δούμε τελικά για αυτόν τον κίνδυνο εντός εισαγωγικών που εντόπισε την εσχατολογία, μήπως θα πρέπει να δούμε
αυτήν την ενσωμάτωση που κάνει η θεσμική, η εκκλησία, ο θεσμικός, ο θεολογικός λόγος στην εσχατολογία, σαν μια πλήρως συνειδητή πράξη. Μια πλήρως συνειδητή πράξη, ούτως ώστε να φέρει την εσχατολογία στα μέτρα της και να δημιουργήσει μια θεσμική πολιτική θεολογία τελικά, που να έχει τις προϋποθέσεις μιας παρέμβασης, παρεμβατικότητας, ενός ανοίγματος στο σήμερα, ανοιχτότητας, ιδεολογικές δηλαδή προϋποθέσεις. Αλλά στην πραγματικότητα να λειτουργεί στα μέτρα, όπως είπε ο Δημήτρης, στα μέτρα ενός θεσμικού μορφώματος. Για κάντο μας, αν μπορείς, λίγο πιο λιανά. Να... Δεν λέω κάτι παραπάνω από αυτό που κάνει συνεχώς η Εκκλησία. Δηλαδή, ο εκκλησιαστικός χώρος τι κάνει. Αλλιεύει και ενσωματώνει. Αλλά αλλιεύει και ενσωματώνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί θετικό. Παίρνει λοιπόν την εσχατολογία και τη μεταπλάθει. Ενώ κρατάει τον όρο, ενώ κρατάει την ανοιχτότητα, ενώ κρατάει την διαφορετικότητα. Τι την κάνει την εσχατολογία, τι νόημα της δίνει. Λοιπόν, Δημήτρης, τον φέρνει στο κυρίαρχο πλαίσιο, στην κυρίαρχη ιδεολογία, στην κυρίαρχη πολιτική θεολογία, θα έλεγα. Κάνει από την εσχατολογία μια πολιτική θεολογία. Αλλά άλλου τύπου πολιτική θεολογία. Καταλαβαίνω την ανοιχτότητα. Την ανοχή ή την αποδοχή του άλλου. Όλα αυτά μίλησε και για ετερότητα, μίλησε και για ετερότητα, μίλησε και για δικαιωματισμό. Ειδικά η εσχατολογία πώς είναι πρόβλημα. Να πω κάτι πάνω σε αυτό, μπορώ. Όχι. Παίρνω το λόγο από το Μίτσο, συγγνώμη. Καταρχάς, ήδη στην τρέχουσα χρήση της, ήθελα να το πω, συγγνώμη, βολεύει σαν ένα μοντέλο, σαν ένα θεολογικό όπλο, ας πούμε, ενάντια στην. Στις λεγόμενες φιλοσοφίες της ιστορίας, που τις αιτιοκρατικές, δηλαδή κυρίως δετερμενιστικές, ας πούμε, ιστορίες, έχοντας στο μυαλό βέβαια κυρίως χιλιασμούς, μεσιανισμούς, αριστεράς κοπής, μαρξιστικής, κομμουνιστικής κοπής. Έχει θεωρηθεί, είναι μεγάλη συζήτηση, ότι εν πάση περιπτώσει στον χώρο αυτό υπάρχει ένα είδος τελεολογίας, μια τελεολογική αντίληψη της ιστορίας. Οπότε η εσχατολογία μας δίνει ένα θαυμάσιο όπλο να το τσακίσουμε αυτό το πράγμα κατά κέφαλα και να πούμε ότι όλα αυτά που μας έλεγαν τόσα χρόνια οι αριστεροί, οι αριστερίζοντες κομμουνιστές είναι για τα μπάζα, ακριβώς γιατί η εσχατολογία διδάσκει την ανοιχτότητα. Δεν υπάρχει καμιά τελεολογική αντίληψη της ιστορίας. Και το δεύτερο μεγάλο όπλο που μας δίνει, που δίνει η εσχατολογία σε αυτή τη θεσμική εγκόλπωση είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει ανοιχτότητα δεν πρέπει να στρεφόμαστε στο Βυζάντιο. Δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια παρελθοντολαγνία. Ένας ασφικτικός, ας πούμε, μια εγκύστοση, ας πούμε, στο παρελθόν του Βυζαντίου. Αλλά εδώ συμφωνείτε. Μας δίνει λοιπόν ένα πολύ ωραίο πάτημα για να. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι ναι, δεν πρέπει να υπάρχει παρελθοντολαγνία στο Βυζάντιο, αλλά πρέπει να υπάρχει παρελθοντολαγνία στο διαφωτισμό και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πού βάζει κανείς το παρελθόν. Την παράδοση του. Την παράδοσή του. Και νομίζω αυτό που λέει ο Μίτσος, η κριτική, η αιχμή, γι' αυτό και αξιοποιείται η εσχατολογία, είναι γιατί σε όλα τα συντηρητικά ιδεολογήματα που βγαίνουν τώρα, φασισμούς, ναζισμούς, συντηρητικότητες, φανατισμοί θρησκευτικοί κτλ., η εσχατολογία είναι πολύ καλό να τα χτυπήσει όλα αυτά. Σου λέει η ανοιχτότητα. Άρα όλα αυτά που μας κλείνεται μέσα σε ένα παρελθόν, όπως το είπε ο Δημήτρης, μπορεί να μην είναι το Βυζάντιο ή οποιοδήποτε παρελθόν στο οποίο έχει έχουν αναφορά αυτού είδους οι συντηρητικές ή υπερδεξιές, ας πούμε, πολιτικές ιδεολογίες, βγαίνει αμέσως εκτός θεολογίας, δηλαδή βγαίνει αμέσως προβληματικό. Οπότε εξυπηρετεί αυτό το νεοφιλελεύθερο που είπα πιο πριν, ιδεολόγημα και πολιτικό δηλαδή, και αυτό ότι μπορεί να είναι μια βάση μιας πολιτικής θεολογίας. Τέτοια. Ωραία, και επειδή κάπου πρέπει να μαζεύουμε την κουβέντα μας, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εγώ καταλαβαίνω ή υποψιάζομαι ότι μάλλον με αυτόν τον τρόπο εσείς λέτε απέναντι σε όλα αυτά που λέμε τώρα που είναι λίγο θεολογίες με την έννοια των θεωριών, αντιπαραθέτεται το Ευαγγέλιο, το Ευαγγελικό μήνυμα, κάνω λάθος, ως μια σαρκωμένη κατάσταση. Μην το λέω με δικά μου λόγια, αν νομίζετε ότι έχω δίκιο, Βασίλη. Το Ευαγγέλιο είναι μία, δηλαδή, μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, ένα συμβάν. Χρησιμοποιώ ένα ρόλο. Χρησιμοποιείτε ένα συγκεκριμένο συμβάν. Δηλαδή είναι μια βόμβα. Ένα τσουνάμι, πες το πως θες. Χτύπησε τον χρόνο και αυτό. Γυρίζεις λοιπόν στην ενέργεια αυτής της βόμβας, ας πούμε. Ναι, και ανήκεις μέσα σε αυτή. Και μπαίνεις μέσα σε αυτή την ενέργεια. Ναι. Η σκατολογία στην τελική ανάλυση, Βασίλη μου, είναι να ανήκει. Ανήκουμε στη, πώς το πω, στη,
σε μια κατάσταση ενεργειακή, ναι, ας το πω έτσι. Ναι. Να γίνω και εγώ λίγο New Age. Ναι, 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 ας γίνω και εγώ λίγο New Age. Μια ενεργειακή κατάσταση, η οποία έχει ένα σημείο αναφοράς, έχει μια αρχή, που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ναι. Αυτό μέσα στην ιστορία είναι το ανήκει μου. Δεν είναι το ανήκει μου ούτε ο νεοφιλελευθερισμός, ούτε ο σοσιαλισμός, ούτε ο κομμουνισμός, ούτε ο φασισμός. Έχω ένα συγκεκριμένο ανήκει. Αυτό, έτσι, ο άλλος το βλέπει ως μηδενισμό ασφαλώς. Και ίσως να είναι. Ίσως να είναι. Εδώ ο άλλος σου λέει, μα υπήρξε ιστορικός Ιησούς. Και εσύ μιλάς για τη βόμβα που συνιστά ένα τίποτα. Ένας μη υπάρχει, κάποιος που δεν υπήρξε. Με αυτή την έννοια δηλαδή καταλαβαίνεις ότι το ανήκει είναι τελώς μηδενιστικό για τον κόσμο. Με αυτή την έννοια εγώ μιλάω για μηδενιστική σκατολογία. Εσύ όμως στο βιβλίο σου για τον Ιησού, με έναν τρόπο λογικό θα έλεγα, καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να μην υπήρξε. Άλλο αυτό, ναι, ναι, σαφώς εννοείται. Γιατί ακριβώς είναι τέτοια η ενέργεια, ναι, που φτάνει μέχρι σε εμάς ή φτάνει στα Ευαγγέλια που το βλέπουμε, που αυτοί που τα έγραφαν τα Ευαγγέλια το βλέπουμε ότι, πώς να το πούμε, τους δονούνται από αυτή την ενέργεια που είναι αδύνατο να την πήραν από το πνεύμα. Ναι, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Το μυαλό τους, ναι, ναι. Η πλέον εύλογη υπόθεση είναι να πει κανείς ότι υπήρξε. Έχει μια μυρωδιά του τι σημαίνει αυτό. Βεβαίως, ναι. Λες, άρα και αυτοί δεν μπορεί, κάπου το βρήκαν. Ναι, αλλά η μεγάλη αλήθεια δεν είναι ότι υπήρξε. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι μας εγκατέλειψε. Μας εγκατέλειψε. Ναι, ακριβώς για να έχουμε την απόλυτη ευθύνη των πράξεών μας. Την απόλυτη ευθύνη. Λες αυτό που λέω ότι είναι προς το συμφέρον σας να φύγω. Ναι, αν θες, αλλά εγώ το λέω με όρους ευθύνης. Εγώ γενικά αντιλαμβάνομαι τον χριστιανισμό με όρους απόλυτης ευθύνης. Που είναι η πράξη, η ευθύνη της πράξης. Η ωριμότητα, ας πούμε, υπ' αυτή την έννοια. Εγώ μιλάω για την ευθύνη της πράξης. Πρέπει να πράξεις. Πρόσωπα, ομοιώσεις, παρομοιώσεις, εικονισμοί, όλα αυτά είναι ωραία εργαλεία, αλλά στο τέλος πρέπει να πράξεις. Η αγάπη είναι πράξη. Και η πράξη αυτή είναι δική σου ευθύνη, αποκλειστική. Πώς τα πράξεις? Εδώ δεν υπάρχει απάντηση. Βρες τη μόνος σου. Αυτό για μένα είναι χαρισματικός μηδενισμός. Όχι, βρες τη μόνος σου. Βρες τη μόνος σου εντελώς. Βρες τη μόνος σου. Αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζει το πολιτισμικό μοντέλο. Η κοινότητα δεν μπορεί. Ναι, 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 ασφαλώς. Η κοινότητα να το βρει. Δεν η κοινότητα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Στην εποχή μας πια είσαι μια προσωποποιημένη εξατομίκευση. Μην αναζητάς την κοινότητα. Η κοινότητα είναι κάτι το οποίο υπάρχει ή δεν υπάρχει, είσαι μέρος της, δεν είσαι. Στην ουσία είσαι μόνος σου και πρέπει να βρεις τι σημαίνει αγάπη στο εδώ και τώρα. Και δεν σημαίνει ό,τι σήμαινε τον πρώτο αιώνα. Δημήτρη, εσύ συμφωνείς με αυτό? Βεβαίως, αλλά με τα κριτήρια του Ευαγγελίου. Δηλαδή, ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, έχουμε ένα κριτήριο. Το κριτήριο, όπως μας το αποκάλυψε ο Χριστός, είναι το θέλημα του Πατρός. Το θέλημα του Πατρός είναι δικαιοσύνη και μέγα έλεος. Αυτό είναι ένα κριτήριο. Άρα, όταν εσύ προσπαθείς να σκεφτείς ποια θα είναι η πράξη μου μέσα στην ιστορία, έχεις κάπου να βασιστείς. Αυτό που ανέφερες πιο μπροστά, την Κυριακή προσευχή ως εν ουρανό και επί της γης κτλ., γεννηθεί το θέλημά σου. Το θέλημα του Πατρός καθορίζει ως κριτήριο την πράξη μας με έναν τρόπο. Για να μπορούμε με έναν τρόπο να ισχυριζόμαστε ότι ανήκουμε. Ναι, αλλά σε αυτό, το θέλημα, έτσι, του Πατρός, όπως είπε πριν, αν τον κατάλαβα καλά ο Βασίλης, είναι ένα τίποτα. Ένα τίποτα. Είναι ένα. Εσύ πρέπει να το σαρκώσεις. Να το σαρκώσεις, ναι, για να υπάρξει. Ξέρεις όμως ποιο είναι. Κοινά... Είναι η δικαιοσύνη. Τώρα, τι σημαίνει δικαιοσύνη στην εποχή σου και πώς εσύ θα είσαι δίκαιος, είναι δική σου δουλειά. Η αρχή δεν έχει καμία αξία. Εκείνο που έχει αξία είναι αυτό το αίσθημα δικαιοσύνης. Όχι, νομίζω κάνεις λάθος. Ο νόμος δεν έχει αξία, όχι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει πολύ αξία. Όχι, η δικαιοσύνη. Σαν έννοια. Ως έννοια είναι αναποδόμητη. Αποδομείται ο νόμος. Κάθε φορά τους νόμους μπορούμε να αποδομήσουμε. Ο νόμος, γι' αυτό και ασκεί και κριτική στον νόμο ο Παύλος, αλλά όχι στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το αναποδόμητο θεμέλιο του νόμου. Okay. Άρα με αυτόν τον τρόπο. Λέγαμε λόγος και λογική δηλαδή. Ναι. Που λέγαμε. Ναι, λες δικαιοσύνη νόμου. Βεβαίως. Με τον ίδιο τρόπο το θέλημα του Πατρός είναι το αναποδόμητο, το οποίο αποδομεί όμως όλα τα άλλα θελήματα. Τα θελήματα του κυρίαρχου, τα θελήματα των αφεντικών σου, τα θελήματα του εαυτού σου. Ναι. Α, θυμηθούμε και την ησυχαστική παράδοση, έτσι. Το ίδιο θέλημα. Αποδομεί όλα τα θελήματα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το κριτήριο μέσω του. Τώρα, πώς θα εκφραστεί αυτό ιστορικά, εννοείται δεν το ξέρουμε, πρέπει να το εφεύρεις.
Αυτό είναι το δύσκολο για σένα. Και βεβαίως συμφωνώ ότι πρέπει να αφήσουμε τις φαντασιοκοπίες περί κοινότητος κτλ. Εδώ τώρα έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που λέμε για τα περί προσώπου που είπαμε πιο μπροστά είναι και άκυρα τώρα αυτά, διότι δεν υπάρχει πια άνθρωπος. Εσύ δουλεύεις τώρα και με την τεχνολογία και με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Είμαστε όλοι μεταλλαγμένοι. Άρα από μια άποψη αυτά τα περί προσώπου είναι πάλι ετεροχρονισμένα. Δηλαδή η σύγχρονη θεολογία τώρα εδώ η ελλαδική που ασχολείται για τα πρόσωπα, τα δικαιώματα, τις ετερότητες κτλ. Είναι ήδη off. Γιατί έχουμε περάσει σε άλλη εποχή, στην εποχή της μηχανής. Όπου Θεός είναι η μηχανή και είναι κέντρο της λατρείας. Και εσύ γίνεσαι μηχανόμορφος. Αυτά τα καθομοίωση Θεού και τα λοιπά, αυτά ήταν λάστιγια. Μηχανόβιος. Τώρα από μηχανόβιος έχεις γίνει μηχανόμορφος. Άρα από μια άποψη καλείσαι σε κάθε εποχή να ενσαρκώσεις εσύ να βρεις λύσεις σε αυτό το θέμα. Αλλά όμως ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι πρέπει... αν θες να ανήκεις στον κύκλο της ιεροφάνειας που λέγεται Ανάσταση, που λέγεται Ιησούς Χριστός, το μόνο κριτήριο είναι αυτό. Ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή και το θέλημα του Πατρός όπως μας αποκαλύπτεται μέσω του Χριστού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με αυτή την έννοια μιλάμε για τα Ευαγγέλια. Και νομίζω ότι εδώ αυτό που είπες πιο μπροστά για τη... που λέγαμε πιο μπροστά για την βιβλική θεολογία κτλ. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα με τη βιβλική θεολογία. Και εδώ το ξέρει πολύ καλύτερα ο Δημήτρης και θα μπορούσε να μας πει για αυτά τα θέματα. Έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με μια φιλοσοφική ας πούμε, ανάγνωση, είτε είναι συστηματική είτε οτιδήποτε, της θεολογίας. Γιατί στην ουσία είναι μια φιλοσοφία της θρησκείας, αυτό που λέμε θεολογία στην Ελλάδα σήμερα. Δεν πρόκειται για θεολογία, πρόκειται για φιλοσοφία της θρησκείας. Δημήτρη, έχεις να προσθέσεις κάτι εδώ? Για το συγκεκριμένο όχι, θα ήθελα μόνο να πω να βάλω δύο πυλώνες. Ανθρώπινη πράξη και θεία αυθαιρεσία. Δεν μου αρέσει τόσο πια όρος εσχατολογία, προτιμώ τον όρο θεία αυθαιρεσία. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό που καλούμε εκκλησία, χριστιανισμός, νομίζω ότι στέκεται σε αυτούς τους δύο όρους. Η ανθρώπινη πράξη από τη μια μεριά, όχι από τη μια μεριά, η ανθρώπινη πράξη μέσα στα όρια που περικλείεται η αυθαιρεσία. Που τελικά το ένα διαπλέκεται και χάνεται μέσα στο άλλο. Και δεν μπορεί κανείς τελικά να βρει πού είναι το. Δεν υπάρχουν όρια ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο εγωτευτικό αλλά και το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να υπάρξει. Η αγάπη δεν τα περικλείει τα δύο. Ακριβώς. Βέβαια. Βέβαια. Βεβαίως υπάρχει και η αγάπη. Αλλά έδεσα το θέμα της θείας αυθαιρεσίας ακριβώς. Ναι, στο πλαίσιο της κουβέντας. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, τι να πω, είπαμε πολλά και έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλά δεν είπαμε. Δεν είπαμε ας πούμε για το σινεμά και τα θρησκεολογικά του Δημήτρη. Δεν είπαμε για τις ειδικές μελέτες που έχετε για τον ιστορικό Ιησού και τα λοιπά. Νομίζω όμως ότι αυτό που δώσαμε... Αγαπητοί φίλοι, είναι, εγώ πιστεύω ότι το καταφέραμε στις δύο αυτές συζητήσεις, είναι η πληροφορία ότι υπήρξε μια παρέα τεσσάρων ανθρώπων, τεσσάρων θεολόγων, οι οποίοι γνωρίστηκαν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, βγάλαν τα πρώτα τους βιβλία το 2000-2001, εκεί μείναμε στην πραγματικότητα, με λίγα μικρά άλματα προς το παρόν, δεν προχωρήσαμε πολύ περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, ίσως ελπίζω να τα καταφέρουμε να συζητήσουμε με κάποια άλλη φορμή στο μέλλον. Πάντως νομίζω ότι δόθηκε ένα στίγμα της παρέας σας. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Το αντίθετο.